Από την Ατάλεια της Τουρκίας είχε ξεκινήσει το σκάφος που προσάραξε χθες τα ξημερώματα σε βράχια βόρεια της Ζάκρου. 48 άνθρωποι είχαν πληρώσει σύμφωνα με το λιμενικό από 3 έως 8.500 ευρώ για το ταξίδι για μια καλύτερη ζωή που είχε τελικό προορισμό λιμάνι της Αττικής μέσω Κρήτης. Οι λιμενικές αρχές μετά από έρευνες προχώρησαν στη σύλληψη 2 αλλοδαπών ως διακινητών που εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο όχι μόνο να είχαν συμμετοχή και σε άλλες υποθέσεις αλλά και να συνεργάζονται με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι άνθρωποι βγήκαν απλά στο βουνό περπατώντας, έχουν χτυπήσει, έχουν πέσει, έχουν ταλαιπωρηθεί γιατί δεν ξέρουν και την περιοχή και όλα σχετικά και τώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν αρχίσει να έρχονται. Οι μετανάστες ενημέρωσαν οι ίδιοι τις αρχές μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, δίνοντας το στίγμα της ακριβούς τοποθεσίας τους, λέγοντας εξ αρχής ότι ανάμεσά τους υπήρχαν άτομα που είτε ήταν εξουθενωμένα είτε είχαν τραυματιστεί. Να έρθει ο κόσμος και νερά! Η επιχείρηση για το σκάφος που είχε ξεκινήσει από την Ατάλεια της Τουρκίας εκκίνησε λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα, με το σκάφος τελικά να εντοπίζεται προσαραγμένο και με τους μετανάστες να έχουν κατέβει από αυτό. Μετά από επιχείρηση του λεμενικού εντοπίστηκαν κάποια άτομα, ενώ κι άλλους επιβάτες του σκάφους εντόπισαν άνδρες της ΕΜΑΚ και αστυνομικοί. 35 άνδρες, 9 γυναίκες και 4 παιδιά εντοπίστηκαν συνολικά. 3 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και 3 ακόμη στο Κέντρο Υγείας Σιτίας.